Όπως πάντα, δεν μάστησε τα λόγια του και κατήγγειλε τις πρακτικές που ακολουθούνται με την απόφαση να κλείσουν τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που εδρεύουν στο νομό Ηλίας. Μάλιστα, κατήγγειλε τις παρεμβάσεις που επιχειρούνται προκειμένου να σωθούν άλλα πανεπιστημιακά τμήματα σε γειτονικούς νομούς της Αγαίας και της Έτωλου Ακαρνανίας, με τον βουλευτή Ηλίας Κώστα Τζαβάρα να ανακοινώνει στο ραδιόφωνο του Sky πως στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος λόγω αυτής της κατάστασης. Αυτή λοιπόν τώρα η πρεμούρα του Πανεπιστημίου της Πάτρας να έρθει και να πάρει μια απόφαση στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού δήθεν που κάνει και να μας πει ότι, προσέξτε τώρα τι έχει συμβεί εδώ, το τρίτο θέμα. Δύο σχολές από το Αγρίνιο θα καταργηθούν. Μία σχολή από το Αίγιο θα καταργηθεί. Μία σχολή από τον Πύργο θα, ένα τμήμα μάλλον από τον Πύργο θα καταργηθεί και ένα τμήμα από την Αμαλιάδα. Επεμβαίνει ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και οι βουλευτές της Αχαΐας και σώζουν το τμήμα του Αιγείου. Αυτό πώς λέγεται, εξορθολογισμός? Όχι. Επεμβαίνουν και κάποιοι παράγοντες από την Έτωλο Ακαρνανία και σώζουν κάποια τμήματα του Αγρινίου. Αυτό λέγεται. Άρα πρέπει να επέμβουν οι βουλευτές Ηλίας να σώσουν τα δύο τμήματα δεν του. Δεν έχουμε τη δύναμη δυστυχώς. Εμείς είμαστε από συνάγωγοι από ό,τι φαίνεται. Εμάς δεν μας ακούν. Επειδή εγώ δεν υπήρξα ποτέ πολιτικά της και βέβαια δεν προέρχομαι από κανένα κομματικό σωλήνα, αλλά προέρχομαι από την κοινωνία όπου επί 40 χρόνια ασκώ μάχημα. Μαχόμενα μάλλον το επάγγελμα του δικηγόρου, μετά από αυτή την κωμωδία που μου περιγράφεται, αποφάσισα να μην είμαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, γιατί ακριβώς δεν θέλω να δώσω σε κανένα το δικαίωμα να σκέφτεται ότι όσα λέω τα λέω για τα ψηφαλάκια. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα προσωπικά οι ψήφοι και σας λέω λοιπόν και σας δηλώνω στην εκπομπή σας ότι εγώ υποψήφιος στις επόμενες εκλογές δεν θα είμαι. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος που το περιγράφατε, που το περιγράφετε ως κωμωδία και εξαιτίας βέβαια και του γεγονότος ότι ακόμα στην Ηλία περιμένουμε να έρθει και να δημοπρατηθεί ο δρόμος που θα αντικαταστήσει την Καρμανιόλα Πύργου Πατρών, στην οποία σκοτώνονται κάθε χρόνο ο πληθυσμός ενός μικρού χωριού.